Μέσα σε κλίμα πολιτικής σύγκρουσης ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα από 153 κυβερνητικούς βουλευτές. Μιλώντας στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε εκ νέου εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσο νωρίτερα φύγεται τόσο καλύτερα για τη χώρα, ενώ τη δική του σημασία είχε και το ότι σε δύο σημεία της ομιλίας του μίλησε για μια πλατιά μεταρρυθμιστική συμμαχία. Νομίζω ότι χθες είχαμε ένα πολύ βαρύ πολυνομοσχέδιο. Θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε έτσι σε τρεις βασικές ενότητες. Η ενότητα πρώτη αφορούσε την εισαγωγή ή την αύξηση έμεσων φόρων. Υπάρχει μια σειρά από φορολογίες οι οποίες χθες επιβλήθηκαν για πρώτη φορά ή χθες αυξήθηκαν, αν θέλετε. Οι οποίοι έμεσοι φόροι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αυτοί οι οποίοι πλήττουν κυρίως τα πιο αδύναμα στρώματα. Είναι αδύνατο να τους αποφύγεις και αφορούν πρακτικά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο δεύτερος τομέας του χθεσινού πολυνομοσχεδίου αφορά την εισαγωγή του λεγόμενου δημοσιονομικού κόφτη, ενός μηχανισμού δηλαδή, ο οποίος θα παρεμβαίνει σε περίπτωση δημοσιονομικών αποκλήσεων, ανεξάρτητα από τη θέληση της ελληνικής κυβέρνησης και θα διορθώνει τα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού στον τομέα των κρατικών δαπανών. Και ο τρίτος τομέας του χθεσινού πολυνομοσχεδίου αφορά τη δημιουργία του λεγόμενου υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δημοσίων assets, δημοσίων συμμετοχών, αν θέλετε, σε κρατικές επιχειρήσεις, σε δημόσια ακίνητα, στις ελληνικές τράπεζες, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δημόσια περιουσία, τα οποία πλέον εκχωρούνται σε αυτό το νέο υπερταμείο, το οποίο θα διοικείται από τις Βρυξέλλες. Πρόκειται δηλαδή και εδώ για μια απώλεια εθνικής κυριαρχίας, αν θέλετε, καθώς φεύγει ο έλεγχος από το ελληνικό δημόσιο σε μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας του ελληνικού δημοσίου και πάει στις Βρυξέλλες. Αν θέλετε να κάνουμε αυτό το πακέτο και να το αποτιμήσουμε συνολικά, θα λέγαμε ότι πρόκειται προφανώς για το τίμημα της αναξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά, καθώς οι εταίροι μας, οι δανειστές μας, δεν μας εμπιστεύονται και επειδή δεν μας εμπιστεύονται, ανεβάζουν πάρα πολύ τον πήχη των δικών τους απαιτήσεων. Νομίζω ότι κλείνει ουσιαστικά σήμερα ένας κύκλος. Έχουμε τον απολογισμό, αν θέλετε, του τιμήματος μιας διετίας σχεδόν, γιατί ο κύριος Τσίπρας έβλαπτε τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου πριν ακόμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, πάντοτε σε επίπεδο αναξιοπιστίας. Και σήμερα οι Έλληνες πολίτες καλούμαστε να πληρώσουμε αυτό το τίμημα με δεσμεύσεις, οι οποίες δυστυχώς εκτείνονται μέχρι και έναν αιώνα μετά. Τρίμια επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για πείθμενο θράσος. Για μια ταπεινωτική σελίδα της ελληνικής ιστορίας έκανε λόγο η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά, μιλώντας για μια συμφωνία με όρους συνθηκολόγησης ιτημένου. Μια νέα αρχή με μεταρρυθμίσεις και συνενέσεις ζήτησε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρους Θεοδωράκης, λέγοντας προς την κυβέρνηση ότι ο εφιάλτης στο δρόμο με τους φόρους γυρίζεται με δικό σας σενάριο και τέλος ότι οδηγείται τη χώρα στην αυτοκαταστροφή της, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, ζητώντας εκ νέου οικουμενική.